Αναστασία, σε παρακαλώ να σου πω. Δεν μπορώ τώρα, βιάζομαι. Αναστασία, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μπορώ, με περιμένει το σχολικό. Θα σε πάω στο σχολείο. Άσε, του χρόνου θα τελειώσω. Το απόγευμα μπορείς. Δεν μπορώ, έχω φροντιστήριο. Γιατί πας φροντιστήριο? Μαθαίνω κεφαλονίτικα. Χάνω το παιδί μου, χάνω. Έλα, 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 πάρε αυτές. Δύο. Ναι, δύο. Μην πάθω τίποτα. Έλα τώρα που θα πάθεις. Πέτρο, τι? Σε παρακαλώ πολύ. Πήγαινε αύριο να μιλήσεις την Αναστασία. Εσένα σ' ακούει. Δεν μπορώ, αύριο έχω δουλειά. Έπιες δουλειά. Μια ματαγλώτηση είναι, σε ένα βραζιλιάνικο. Ένα ταβατζή θα κάνω, αλλά δύο η ώρα πρέπει να είμαι εκεί. Ωραία, πήγαινε πριν τις δύο. Τι λες, ρε? Πότε θα ξυπνήσω, πότε θα πάω τουαλέτα, πότε θα πιω καφέ, πότε θα διαβάσω, πότε θα κάνω ασκήσεις διαφραγματικές. Σταμάτα, με άγχωσες. Κάτι πρέπει να κάνω για το παιδί μου. Αν φύγει για την Κεφαλονιά, τι θα κάνω? Αυτός ο κορέας φταίει. Τι λες, μωρέ, τι λες? Δεν υπάρχει περίπτωση οι γονείς σου να σου πάρουν το παιδί. Μου την πάρουν, Πέτρο. Δεν την πάρουν. Μου το πάρουν. Δεν θα την πάρουν. Δεν την ξέρεις καλά τη μάνα μου. Εγώ πώς έγινα φιλόλογος. Αυτή συμπλήρωσε το μηχανογραφικό. Άμα της μπει κάτι στο μυαλό, δεν μπορείς να το βγάλεις. Τι λες, μωρέ, τι λες? Έτσι θα τα αφήσει η Ρένα. Βουλευτής είναι, φράγκα έχει. Ρε, η γυναίκα είναι άσχετη. Έτσι και τη ρωτήσει πότε γεννήθηκε η κόρη της, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Αφού μερικές φορές νομίζω πως δεν ήταν στη γέννα. Γι' αυτό σου λέω, Πέτρο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου πήγαινε να της μιλήσεις. Εσένα στη συμπαθή. Όχι. Ακόμη. Ποια γράμματα έχεις? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Ρανασία? Έχω μόνο ένα σύμφωνο. Δύο σύμφωνα και δεν βγαίνει. Να το δω λίγο. Δες το, αλλά δεν καταφέρεις και τίποτα, μην νομίζεις. Πώς πάει? Τι είναι αυτό? Γαβριό. Κορδόνο με σημαίνει, ρε Πέτρο. Απ' τα αρχαία ο Γαβριάο είναι. Έλατε. Το Γαβριάο το ξέρα, αλλά κόλλησα. Και πότε είδες τον μπαμπά τελευταία φορά? Χθες είμαστε μαζί. Χθες! Σαν χθες λέω. Σαν χθες ήμασταν μαζί με τον μπαμπά σου. Έχασα πάλι. Αποκλείται να το έκανα. Δεν θα το έχω καταλάβει. Και αν το κρύβε. Το κρύβε τόσο καλά. Και τι να κάνω τώρα? Πού να προλαγούμε στην Αθήνα να χωθώ? Να της το πω. Πώς να της το πω? Πρέπει να της το πω. Καλή, πόσα πήρα? Σίγουρα δεν ξέρεις που είναι. Σίγουρα και σου πω και το κεφάλι μου. Πού μπορεί να πήγε? Να καπνίσω. Όχι. Πέτρο, ξέρεις μήπως αν είχες ακούσει, λέω. Αν είχε άλλη γυναίκα. Αποκλείεται. Αυτό το χέρι μου σε φωτιά το βάζω. Αποκλείεται. Ξέχασέ το αυτό. Μα δεν μπορεί να μην είχε άλλη. Δεν γίνεται. Αν ήθελε μια υγιή σχέση, γιατί καθόταν με τη μαμά? Γιατί την αγαπούσε, Αναστασία, τη μαμά σου. Θα φύγω, Πέτρο. Θα πάω στο Λιξούρι. Και θα την αφήσει έτσι μονάχη τη? Γιατί θα καταλάβει ότι λείπω. Αναστασία, όλα τα παιδάκια φεύγουν από το Λιξούρι. Εσύ τι θα πάει να κάνει? Δεν με πείθεις. Θα κάνω αυτό που είπε ο Λένιν. Η επανάσταση ξεκινάει από το σπίτι. Πάμε μια βόλτα. Πάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τη λέει τόση ώρα εκεί πάνω. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Γιατί? Είναι καλό παιδί. Τον είδα κάποτε σε ένα εσύ αποφασίζει. Έκανε κάποιον που πουλούσε hot dog. Κρατά μυστικό. Χαρτοπέζι. Ποιος καλέ, με τι? Για να χαρτοπέξεις χρειάζονται λεφτά. Αυτός έφαγε τη Λιλίκα. Είχαν σχέση. Σόπα. Τότε μήπως η Λιλίκα έφαγε αυτόν. Λοιπόν, πάμε από το ψυγείο να πούμε καφεδάκι. Να περάσουμε το μαρμαρινό, να πούμε βιογραφικό, Όταν τελειώσεις από εδώ, έλα και από εκεί. Α, δεν σκόπισε από εκεί. Τι κάνετε εδώ? Α, τι κάνουμε? Δουλίτσες κάνουμε. Εσείς? Βόλτες. Βγαίνει τίποτα? Πάμε, Πέτρο. Yeah. Να αφήσουμε και τη μαμά να κάνει καμιά δουλειά, Να μην μπλεκόμαστε στα πόδια της. Πού θα πάτε? Γιατί, πας και εσύ μαζί τους. Ας τους να πάνε όπου θέλουμε. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Έχουμε δουλίτσες. Yeah. Πού θα πάτε? Δουλειά σου, μαμά. Γεια. Yeah.
Λέγε. Τι να πω. Πέτρο. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Βάσο. Γεια σου, αγόρι μου. Βρε Βάσο, λες να λείπει τίποτα από πάνω. Αυτός μέχρι και τη μάνα του πουλάει για να παίζει. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ πάντως εδώ τον έχω, στην καρδιά μου. Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno. Così timido e solo. E se hai paura del mondo rimani. Ora sul te na magirepsis που θέλω να σκουπίσω. Δεν θα κάνω και τα χρόνια. Μια μακαρονάδα και την Αναστασία μου θα κάνω. Είσαι σίγουρη ότι θα μαγειρέψεις εσύ? Τι να κάνω, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Πας και την πίσω ότι την αγαπάω. Εξαρτάται, τη σάλτσα θα κάνεις. Για πόσα άτομα θα μαγειρέψεις? Για εμάς τους τρεις. Ένα πακέτο το άτομο. Ας τα βρε Ρένα, αφού δεν μπορείς. Μπορώ, η δύναμη της μάνας είναι τόσο δυνατή όσο του Θεού. Θα με πνίξεις. Εδώ τυφλή είδα, κουτσί περπάτησαν, νεκροί αναστήκαν. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω μια μακαρονάδα. Δεν γίνονται και κάθε μέρα θαύματα. Λοιπόν, τι χρειάζομαι, κατσαρόλα, ταψί, τι κάνει τι. Μακαρόνια δεν θα βράσει. Ναι, κατσαρόλα θες. Ωραία, πού είναι? Στο μπάνι. Πού πας, καλέ, εδώ είναι, στο ντουλάπι. Εδώ, σε αυτό. Αυτή είναι. Ωραία. Νερό δεν θα βάλεις? Πάω να ανοίξω. Βάλε εσύ. Σιγά μη βάλω. Εγώ θα σκουπίσω. Ρένα μου! Ρένα μου! Ναι. Δεν ήρθα να σου μιλήσω, αδερφή του Κώστα. Σαν γυναίκα ήρθα να σου μιλήσω. Πρέπει να σου πω. Να σου πω, έλα. Τι έγινε, καλέ, είσαι κλαμή. Θέλω να σου μιλήσω από χτες το βράδυ, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ήμουν σε θέση. Τι έγινε, αρχίζει να με τρομάζει. Θα σου πω. Κοντεύω να τρελαθώ. Τι έγινε. Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. E se hai paura del mondo rimani accanto a me. Amore dimmi, cosa mai posso το σιδερώνουν. Come te non c'è nessuno così timido e
solo. Τι έγινε? Τι σου είπε? Κάτσε να πάρω μια ανάσα και θα σου πω. Τι έκανες, έτρεχες? Όχι μωρέ, περπατούσα, ήρθα με τα πόδια και λαχάνιασα. Γιατί ήρθες με τα πόδια? Για να δω την πόλη. Πάλι δεν έχεις λεφτά? Έλα. Είπα στη μάνα μου, θα μου στείλει. Θα μου πεις τι έγινε? Την έπεισα. Θα μείνει? Βέβαια. Αλήθεια? Ναι, μωρέ, δεν ήταν δύσκολο. Δύο λόγια της είπα και την έπεισα. Άρε Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα στο χρωστάω αυτό, Τι της είπες? Ότι είμαι εγώ εδώ για αυτή, να με βλέπεις σαν πατέρα, τέτοια, ξέρεις. Αυτό της είπες? Ατύχησε αυτό το παιδί από πατεράδες. Και είσαι σίγουρος ότι με αυτά που της είπες την έπεισες να μείνει? Ναι, αφού συγκινήθηκε κιόλας. Έκλαψε η Αναστασία? Συγκινήθηκε, είπα. Και δεν μου λες. Πώς πήγατε για καφέ, αφού εσύ δεν είχες λεφτά? Πήρα την Αναστασία. Απ' την Αναστασία, ρε! Δεν τρέπεσαι! Πώς κάνεις έτσι, μωρή, πιο πολλά έχει από σένα. 2000 της πήρα. Να σου πω, ρε Πέτρο. Τι? Αυτά η μάνα στα σιδερώνει. Τελειώνεις τώρα με το σίδερο, έχει μάτσα απόψε. Μάσο! Μάσο, τι κάνεις? Πού πήγατε? Για καφέ. Μάσο, τι έχεις? Τίποτα. Τι έπαθες? Τίποτα. Πώς τίποτα? Τίποτα. Και δεν κλαις, παιδί μου. Μου σπάσε τη σκούπα. Η μαμά? Ναι. Δεν κατάλαβα. Σκούπιζα. Ήρθε η Αγγέλα, κάτι της είπε. Κλείστη μου είπε. Δεν άκουσα. Κλείστη μου ξανά είπε. Δεν άκουσα πάλι. Και να τα αποτελέσματα πάει σκούπα. Τι της είπε? Αφού δεν άκουγα. Και πού είναι τώρα? Πάνω. Καλά, θα πάρω τη θεία μου να μου πει. Ποια θεία σου? Πάνω είναι και αυτή. Κοιμούνται. Μαζί? Δεν πας να δεις τι κάνω. Αποκλείεται. Έχω να διαβάσω ισπανικά. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, και η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά... Βερόν, πήρε από τον Στόουλς, αλλάζει με τον Έρουιν. Παρεμβαίνει ανάμεσά τους ο Φορίκουε. Από τον Έρουιν ο Μπράουν. Και ξανά ο Ιρλανδός. Βάλε το δύο τραγούδι μου βάλανε. Σκόλς. Ποιος να είναι? Γιγς. Το 1-2. Συνεχίζει ο Ουαλός, αλλά βγαίνει ο Τζόρτζεβιτς. Εκεί είναι ο Κώστας. Ο Ντεποτονιάζει, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Αχ. Που αν δεν ήμουν εγώ, στην Κεφαλονιά θα ήταν το παιδί του. Αχ, βρε ρε, αν ήξερα ότι θα το έπαιρνες τόσο βαριά, μα την Παναγία δεν θα στο έλεγα. Ποδόσφαιρο βλέπει. Παρέα με την Τζούλα. Τι ωραία ιδέα είχες, βρε Αγγέλα. Είχα, Δεν θα τους αφήσω να κάνουν σεξ απόψε. Καλέ, που σου λέω πιάνει, τι λες τώρα. Τι κάνω εγώ κάθε βράδυ στο Γιάννη? Ναι. Θα τους παίρνω συνέχεια τότε. Τουλάχιστον ζει ο αδερφός μου, τι άλλο να πω. Αχ, να σου πω, κλείστο! Κλείστο, δεν μπορώ, δεν έχω προκέφαλο, δεν μπορώ, τα χάπια, δεν μπορώ, σας πιω! Το λάρ, σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Κλείστο, σου λέω, δουλεύω το πρωί! Όλοι μας δουλεύουνε, όλοι! Ακούς εκεί, η Λιλίκα με τον Κώστα, δεν το χωράει το μυαλό! Αφού έτσι είναι όλοι τους, μωρέ! Να με απατάει και ο Κώστας! Τα χάρματα! Γιατί χατήρι δεν του χάλασα! Τι έκανα, σεξ δεν ήθελε, σεξ δεν έκανα! Ανάφη ήθελε, Μύκονο πήγαινα! Αλκοόλ δεν ήθελε, αλκοόλ! Ναι, έλεος! Εντάξει, αλκοόλ ήθελα. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να πάει με τη Λιλίκα! Την είδες τη Λιλίκα, τι ήπιος το καράβι! Εσύ που τα σκέφτεσαι όλα, μου λες που τον κρύβει τον Κώστα στο βρακί της. Ποιος να παίρνει? Πάρσες κάνουμε, ρε. Και μου βάζουν Μαρινέλα. Λες να πήρανε χαμπάρι? Για τη Μαρινέλα ξέρεις. Πώς είναι οι Στρέιζαντ στην Αμερική? Γκολ! Όχι, ρε Βερόν, βάλ το ρε αγόρι μου. Αποκλείεται. Κοίτα τώρα ο Καρεμπέ, κοίτα τι θα κάνει. Τι
Τι κάνεις εκεί, ρε? Πού τα αφήνεις, ε? Πάνω στο εξιτήριο του νοσοκομείου. Είναι το μόνο χαρτί, ρε, που λέει ποιος είμαι. Πού το βάζεις πάνω στο ψυγείο, το βάζεις, βάλει το χαρτιφτάρι. Τι θέλω, Γιανακόπουλο, δείξε του πώ παίζουν, αγόρι μου. Τι παίζουν, ρε, τι παίζουν, Μπέκα. Έλα, αγόρι μου, έλα, βάλτο, βάλτο. Αχ, τι να ήταν η Αναστασία εδώ, πεθαίνει για τον Μπέκα. Μέχρι και μπύρα θα την άφηνα να πιει. Δεν καπνίζει, πε, ε. Ούτε όταν κινδύνεψε το παιδί του δεν έκανε το κοβολάρδι. Έστειλε την κόμενα το κάθαρμα! Ε, βέβαια. Έτσι είναι όλοι τους. Να! Πού είναι τώρα ο Γιάννης? Ο Γιάννης είναι στη γυναίκα του. Εκεί πρέπει να είναι και εκεί είναι. Δεν κατάλαβα τώρα. Τι θες δηλαδή να σηκωθώ να φύγω? Μια χαρά δεν είναι. Όχι, μην το κάνεις αυτό, Αγγέλα μου. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα? Καλά. Εντάξει. Αγγέλα, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Θα την πάρω τηλέφωνο. Καλά, και τι θα της πεις? Ε, τι θα της πεις? Όλα θα της τα πω. Τι? Και με ποια δικαίωμα θα της πω? Ναι. Και από πού και σπου? Ναι. Και ας τον ίσκο θα της πω? Ναι. Και αν δεν το κάνει, θα την απειλήσω. Ρένα, ναι. Ξέρεις τι λέω? Πού να ξέρω, αν δεν το πεις. Λέω, μήπως. Λέω. Μήπως βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, ρε παιδάκι μου. Μια φωτογραφία έχουμε. Και τώρα μου το λες. Ήρθες καλά-καλά και με αναστάτωσες και τώρα μια φωτογραφία έχουμε. Εννοώ. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Αυτό λέω. Ναι. Και τι να τα κάνω εγώ τα στοιχεία. Θα την πάρω τηλέφωνο και θα τη πω τι δουλειά έχεις με τον άντρα μου. Εδώ ολόκληρο Βενιζέλο τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί. Τη Λιλίκα θα φοβηθούμε τώρα. Καλά, κάνω ό,τι θες. Εμένα στο κάτω-κάτω με νοιάζει τι κάνει ο αδερφός μου. Πού είναι? Ε, καλά, εσύ εκεί. Λοιπόν, παίρνω να ζητήσω στοιχεία να τελειώνουμε. Ναι, και θα στα δώσει. Ρε, αυτή δεν τράπηκε να έρθει στη μάνα μου. Βρε, Ρένα. Πώς μπορούμε να μπούμε σπίτι της? Να στείλω τον Τίνο, το σωματοφύλακά μου, να μπει μέσα να τη απεί στο ξύλο. Όχι, καλέ! Άσε αυτές τις μεθόδους, θα σε καταλάβουν αμέσως. Ο λαός δεν ξεχνά. Το κλειδί της, πώς μπορούμε να το πάρουμε? Να το πάλι. Τι θέλετε? Αχ, έλα, Ρένα μου, συγγνώμη. Δεν ήξερα τι είσαι. Με παίρνει κάποιος όλο το βράδυ και μου βάζει μαρινέλα. Τι έχεις, δεν σ' ακούω καλά. Τι? Ναι, μπορώ. Τι ώρα? Κατά τις 2, εντάξει. Κλειστά, μη τα ανοίξεις. Μα τι είναι? Έκπληξη. Μη τα ανοίγεις. Ακόμη? Άνοιξε. Για σένα. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ ωραία. Για μένα? Γιατί? Ούτε γιορτή έχω, ούτε γενέθλια. Έχεις όμως ανθρωπιά. Πώς έκανες για μένα? Να μην κάνω κι εγώ ένα για σένα. Με την ψυχή μου τα έκανα. Μόνο με την ψυχή σου. Εδώ μας δόθηκες ολοκληρωτικά. Άντε, έλα, σήκω, μη φοβάσαι. Έλα. Κράτα τη, να σε τα σου πάει. Έλα. Να. Έτσι. Όχι. Λιλίκα, θα σου το πω. Τι? Δεν μου αρέσει η τσάντα πάνω σου. Γιατί, τι έχει η τσάντα πάνω μου? Δεν ξέρω τι πρέπει, παιδί μου. Κάτι. Μεγάλωσε η τσάντα, μίκρινε η τάλια. Τι μίκρινε? Να. Δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Μα δεν σου πάει. Ρώτα και την Ανθή. Ωραία. Α. Θα ρωτήσω την Ανθή. Έτσι. Πολύ ωραία. Ναι. Ανθή, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Σαν τσιγκάνα μου που την είναι τη Ζάντα. Εστάβα. Ωραία. Πάρτι, αφού δεν μου πάει, πάρτι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Τι λάθος ήταν αυτό που έκανα. Το μυαλό μου, καταλαβαίνεις. Τώρα τελευταία. Πότε με το κάθαρμα. Πότε με τα πεθερικά μου. Πότε με την Αναστασία. Μου το είπε ο Πέτρος ότι την έπεισε να μείνει. Βλεπόσαστε ακόμα με τον Πέτρο? Στο τηλέφωνο μου το είπε. Με παίρνει συνέχεια και με παρακαλάει να γυρίσω. Εσύ όμως. Βράχος. Μελέτα. Αναστασία, έλα!
Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά σε μισή ώρα πρέπει να είστε στον αστέρα. Σας περιμένει ο κύριος Βαρδινογιάννης. Ναι, πήγαινε, έρχομαι. Έχεις ραντεβού με τον Βαρδινογιάννη? Ναι. Τώρα τελευταία και δυο φορές τη βδομάδα. Καλά, τι λέτε? Ανέκδοτα. Τι ρωτάς? Θέλει να πουλήσει τον Παναθηναϊκό και σκέφτομαι να τον πάρω εγώ. Αυτό όμως μεταξύ μας, θα αγοράσει τον Παναθηναϊκό, εσύ? Και τι θα τον κάνεις? Πού θα τον πας? Στα καλύτερα θα τον πάω. Και στην Ελβετία θα τον πάω. Και το χορτάρι του θα αλλάξω. Χορτάρι είναι αυτό που έχει στο Φάληρο. Στην Αλεξάνδρας παίζει, όχι στο Φάληρο. Α, ναι, ναι. Καλά που μου το πες, Βρελελίκα, να μην αλλάζω ξένο χορτάρι. Τι θα γίνει? Σας περιμένει στον αστέρα. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε, πήγαινε, έρχομαι. Συγγνώμη, Βρελελίκα μου, αλλά πρέπει να πηγαίνω, καταλαβαίνεις, ε? Α, αλήθεια. Δεν έρχεσαι στο σπίτι το βράδυ για φαγητό? Μόνη θα είμαι. Η Αναστασία θα πάει σε πάρτι. Θα πάει σε πάρτι? Ναι. Μόνη της? Ποιος κάνει πάρτι? Εσύ γιατί δεν πας μαζί της? Τι ώρα θα γυρίσει? Άκουσε και άρχισα με τα πάρτι. Πώς το πονάς έτσι το παιδί μου, Βρελελίκα? Ούτε ο πατέρας του δεν έκανε έτσι. Ε, πώς? Λίγα έκανε ο πατέρας του. Να τα απορριθμίσω. Άσε. Τώρα έχεις να απορριθμίσεις τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα έρθω. Ναι. Κατά τις 10, είναι καλά? Καλά είναι. Ναι. Άντε, γεια. Γεια. Ανθή! Εντάξει, έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι της πήγαινε. Μια χαρά ήταν η τσάντα. Ναι, εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Α, ποιος Βαρδινογιάννης μου πες ότι έχει τον Παναθηναϊκό? Ο Γιώργος, γιατί εσείς ποιον είπατε? Σκέτο, Βαρδινογιάννης είπα. Δεν είμαι χαζή. Με συγχωρείτε. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Ναι, πάρε μου την Αγγέλα που θες να μάθεις και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Ναι. Έλα. Έλα, τι έγινε? Ήρθα από εκεί. Αλήθεια λες? Ωραία. Πήρες τα κλειδιά, μπράβο. Ωραία. Να σου πω και τώρα τι κάνουμε. Είσαι σίγουρη? Αυτή που θα είναι, μην γίνουμε ρεζίλοι. Έγινε. Έγινε, εντάξει. Έλα στις 10. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γεια, γεια, γεια. Μάνα είναι αυτή, ε? Μάνα είναι. Να μην ξέρει ποιος κάνει το πάρτι που θα πάει το παιδί της. Ένας μαθητής θα το κάνει. Ναι, αλλά ποιος? Υπάρχουν μαθητές και μαθητές. Μαθητής ήταν ο Πανούσης, μαθητής και ο Νταλάρας. Ναι, έφτιασε να πέσει στα χέρια του Πανούση, καλύτερα θα πέρασει. Σε κανένα στα χέρια να μην πέσει. Τρυπήθηκα. Άντε, ακόμα το κουμπί. Δεν έχω ξαναράψει, υπομονή. Και αν δεν ρίξουν τίποτα μέσα στο ποτό, πού να ξέρει, παιδί είναι. Γι' αυτό, σε παρακαλώ. Ξέχασε το αυτό. Έλα, ρε, δεν θα κάσει και πολύ. Παίρνει να δει τι κάνει και φύγε. Τι λες, μωρό, το πολύ πολλά φλερτάρι. Αν συνεχίζει, το ράβω. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς. Γιατί εσύ ξέρεις? Εγώ είμαι άντρας. Και επειδή είσαι άντρας, δηλαδή δεν μπορείς να ράψεις ένα κουμπί? Όλα τις γυναίκες θα περιμένονται πια. Έλεος. Γιατί δηλαδή εσύ ως άντρας τι έκανες? Τι έκανα? Ποιος έστειλε ένα τραπέζι τόσα χρόνια σπίτι? Ούτε φάγατε όλοι μαζί, μωρέ. Ποιος ξεσκάτωνε αυτό το μωρό? Που απόψε στο πάρτι κάποιος τα πλώσει χέρι πάνω του. Εγώ ήθελα να γίνει καθηγήτρια πανεπιστημίου. Για να δω. Τέρμα το ποκάμισο. Φεύγω. Πού πας? Έχω μια δουλειά. Και μετά έχω ραντεβού με τη γυναίκα μου στις 10. Γεια σου, Βάσο. Καλησπέρα. Τη Ρένα θέλω. Δεν είναι εδώ. Πού είναι? Εμένα ρωτάς? Δεν μπορεί, έχουμε ραντεβού στις 10. 10 είπε, 10 ήρθες? Δεν την έμαθες ακόμα? Όχι, τώρα γίναμε φίλες. Τι να κάνω, να φύγω? Αποφάσισε πάντως. Υπέρνα ή φύγε. Φτιάχνω λαχανοντολμάδες και θα μου παραβράσει το λάχανο. Θα φύγω, γεια σας. Τι μυστήρια γυναίκα. Το ξανασκέφτηκα. Τα περιμένω. Τι έγινε? Τι έγινε? Ναι. 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 Δεν είναι ο πατέρας. Πρέπει, δεν έχω κάνει ακόμα το τεστ. Τι θα πει, θα κάνω δικό μου σοου? Θα πει, θα έχω το διορό μου στη δική μου ώρα, το σκηνοθέτη μου, το μακιγιές μου, τα φώτα μου, τις τσαούσες μου και την αγάπη του κόσμου. Ωραία, ευχαρίστησέ τους και πες τους μια άλλη φορά. Καταλαβαίνεις, την ευκαιρία είναι αυτή για μένα. Ρε, να συγκεντρώσου, δεν είναι πράγματα για μας αυτά, ρε, ζήλη θα γίνει. Ποτέ σου δεν θα παραδεχτείς ότι αξίζω. Για ποιο πράγμα? Για να βγάλεις το στήθος έξω? Μη μου πεις ποιο στήθος, γιατί αυτό σε πήρανε. Εγώ θα το κάνω και εσύ πες ό,τι θες. Ένα σου λέω, έτσι και το κάνεις θα διαλύσεις την οικογένειά μας.
τη σου ζητήσει. Δώσ' του κάτι παραπάνω. Δεν έχει κάτι μικρό έξω για να. Εγώ φεύγω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάω κι εγώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κοίτα μην αργήσεις, δεν θα έχεις σηκωμό το πρωί. Μου. Ποιον έχω εγώ εκτός από εσάς, ε? Αχ, όλα για εσάς θα κάνω. Γιάννη, αυτό παιδάκι. Τον ακούς, τον ακούς, το Γιάννη. Μόνο τα παιδιά του έχει λέει. Να, εμείς θα είμαι εδώ για το Γιάννη. Ρένα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν ανάβουμε ένα φως. Τι λες καλέ, να μας πάρουν χαμπάρι, βουλευτή να είμαι. Όλο στο φως λοιπόν. Προεκλογικά δεν το λέγα αυτό. Και ο κύριος που ήταν ψυχούλα δεν το έλεγε. Ορίστε. Θα λάμψει αλήθεια απόψε. Λοιπόν, εσύ θα πας από εκεί και εγώ θα πάω από εδώ. Και πού θα σε αντιθούμε? Σε μισή ώρα στον Μπακάκο. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα, κοίτα. Με στις κούτες είναι ακόμα. Βέβαια. Πού να προλάβω. Τους έφαγε ο έρωτας. Εδώ δε, σπίτσα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς του αρέσει αυτού του Κώστα η λεπτή ζύμη. Γιατί του Κώστα είναι? Ποιο εγώ είμαι. Μόνο αυτό τρώει μόνο το γύρω-γύρω. Πολύ χαίρομαι. Πίτσα τον τάιζει. Γιατί εσύ τι τον τάιζες? Εγώ. Εσύ. Πίτσα. Έλα, έλα. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Κατσαρόλες μόνο βγάζεις. Αργούμε και ανησυχώ. Ναι. Το βλέπω. Ωραία. Έτσι όπως πάει αυτή, θα του την κόψει την πίτσα. Ανάποδα αρχίζει αυτή. Όλες αρχίζουν από κατσαρόλα και τελειώνουν στην πίτσα. Τι να πω. Τι τρώγεται αυτή. Τι τρως. Θα το καταλάβει ότι κάποιος μπήκε σπίτι της. Και τώρα μου το λες. Είσαι σίγουρη ότι θα έρθει? Ναι, έτσι μου είπε, στις 10. Ναι, αλλά πήγε 11. Και έχει και το κινητό της κλειστό. Εντύπωση μου κάνει. Η Ρένα δεν το κλείνει ούτε όταν μιλάει στη Βουλή. Σου είπε που θα πήγαινε? Μια δουλειά είχε. Βέβαια, αυτή όλο δουλειές έχει. Εσύ τι θέλεις στις δουλειές της, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Φίλες είμαστε. Εμένα πάντως δεν μου είπε να στρώσω τραπέζι. Να, τι ήρθε. Ρένα, εσύ είσαι? Εγώ είμαι. Ποιος είναι? Η Αναστασία. Δεν την έχεις γνωρίσει ακόμα. Φέρω. Κοίτα, εγώ τώρα πρέπει να πάω στο... Θα σου πω το στο... Εσύ δικαιολόγησε μέσα στη Ρένα, έτσι, γιατί... Γεια. Πού πας καλέ έτσι, αρων-άρων, τι σε έπιασε? Τώρα, πού να σου εξηγώ τι με έπιασε. Να. Έρθω πρώτη φορά στο σπίτι και να μην φέρω τίποτα του παιδιού. Ντροπή. Α, συγγνώμη. Ο Γέρνο. Πού ήσουν, α? Έξω. Πού έξω? Στο πάρτι θα ήταν. Πήγε σε πάρτι, δεν μου είπες τίποτα. Ποιο σου είπε για πάρτι και το λες? Η μαμά σου. Να σου πάρω να φας? Δεν πεινάω. Έφαγες? Βάρτις, μη ρωτάς. Χλωμή είναι. Καληνύχτα. Δεν είμαστε καλά. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Ούτε που σε χαιρέτησε. Για να σου πω, την κυρία δεν την είδες να τη χαιρετήσεις? Όχι. Καλά λέει η μάνα σου. Όσο μεγαλώνεις, ίδιο ο πατέρας σου γίνεσαι. Ναι, σπίτι σου είμαι, πού είσαι? Στο αυτοκίνητο του Βαρδινογιάννη είμαι. Ναι, άστα. Έπαθε λάστιχο και δεν είχε μια ρεζέρβα. Τώρα περιμένω να του φέρουνε. Όχι ρεζέρβα, βρε Λιλίκα μου, αυτοκίνητο, πού ζεις? Ναι, περίμενε, με έρχομαι. Ναι. Μυρίζει Κώστα, δεν ξεγέλιαμαι εγώ. Μαζί κοιμούνται. Πού είναι όμως τώρα? Αυτή είναι σπίτι, αυτός. Άρα ζει. Εκεί εσύ. Αυτή η μυρωδιά είναι 2 ημερών σεντόνια. Αυτός σαν νοικοκυρά το λες ή σαν απατημένη? Τι κάνεις εκεί? Κάθεσαι. Για ψάξε λίγο. Τι να κάνω, όλα τα ψάξα, τίποτα δεν βρήκα. Να ψάξεις κι άλλο. Εγώ δεν φεύγω από εδώ χωρίς στοιχεία.
Ένα μάκι ξυλώνουμε και τα πατώματα. Όχι τα πατώματα. Δύο μήνες δεν τον έβλεπα για να περάσετε τα πατώματα. Τι έγινε με αυτόν. Ακόμα δεν χωρίσατε. Αλλά έχει κουβέντα. Στο μπάνιο, κοίταξες. Κοίταξα, σου λέω τίποτα δεν έχει. Κάτσε να πάω γιατί δεν σου έχω καμιά εμπιστοσύνη. Πού πας? Τουαλέτα. Θα αργηθείς. Πού να ξέρω. Για να με βοηθήσει με τα αυγόκομα, λέω. Καλά. Ας πάω πρώτα με το καλό. Ξέρεις που είναι η τουαλέτα? Ναι. Όχι. Θα ανεβείς τις σκάλες. Αυτές. Θα βγεις στο διάδρομο. Ναι. Τρίτη πόρτα δεξιά. Κατάλαβες? Νομίζω. Θα τη βρεις, μωρέ. Ναι. Δεν βλέπω τίποτα. Ποια είστε? Τι θέλετε? Πού πας? Με ξέρετε. Έχω ακούσει για σένα από τη μαμά σου. Α, τώρα εξηγείτε. Είστε φίλοι της Ρένας. Η μαμά σου μου είπε ότι σε λένε Αναστασία. Αυτό το θυμάται, το ξέρω. Η μαμά σου σ' αγαπάει. Αν μ' αγαπούσε, θα μ' άφηνε να φύγω. Μαμά είναι. Τι να κάνει κι αυτή. Να φέρε, η μήτρα. Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί, γιατί πρέπει να περάσω. Μα πού πα τέτοια ώρα, κοντά 12. Ξέρετε τι άνθρωποι κυκλοφορούν τέτοια ώρα στου δρόμου. Η μάνα μου σα θέλει να μου μιλήσετε. Όχι. Εγώ τα σκέφτηκα. Τέτοια ώρα, κοντά 12. Τι μου λε. Γιατί ειρωνεύεσαι. Γιατί μου μιλάτε στον ελληνικό, εγώ σα μιλάω στο πληθυντικό. Με συγχωρείτε. Καιρό είχα να ακούσω αυτή τη λέξη. Ο μπαμπά σα δεν σα ζητούσε ποτέ συγγνώμη. Κατάλαβε. Το ρολόι της μανούλας μου. Το πήρε στο γάμο μας. Το ρολόι της μανούλας μου στο σπίτι της γκόμενας. Το κάθαρμα. Και τι να κάνει ο άνθρωπος. Να μην βλέπει την ώρα επειδή έχει γκόμενα. Πα, δεν μας τα λες καλά, κυλικούλα. Τώρα ο αδερφούλης σου δεν είναι άντρας. Καλά δεν χαίρεσαι που ζει. Αυτό αν το ξαναπείς δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Και αν δεν ξέρεις, ποτέ δεν πίστεψε ότι ο αδερφός σου τη ζει. Ζει και καλό ζει. Ωραία, και τι θα κάνεις τώρα? Τι θα κάνω? Θα το γιορτάσω. Ζει ο άντρας μου και δεν θα πιω. Εδώ πίνω όταν με βρίζει ο κακλαμάνι στη Βουλή. Και τώρα δεν θα πιω. Εγώ φταίω που σε έβαλα στον ΟΤΕ. Ρένα! Ρένα! Τι! Έλα γρήγορα σου λέει! Έκρε καλέ! Έλα εδώ! Τι! Παπά! Η Αναστασία! Τι έγινε παιδιά? Μετακομίσαμε και δεν το ξέρω. Μόνο εγώ λείπω από εδώ μέσα. Ρένα, 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 φοβάμαι, πάμε να φύγουμε. Τώρα δεν χαίρεσαι που ζει ο αδερφούλη σου. Ρένα, κάτι δεν μου πάει καλά εδώ μέσα. Πάμε να φύγουμε, σου λέω. Είναι αλήθεια, ναι. Εγώ πάλι με μια χαρά. Τι θα το βάλεις, έγινε, μπράβο. Αχ, πού το χαρτάκι να το βάλω κι εγώ. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Ναι, λοιπόν, ωραία. Εδώ ήταν. Σίγουρα? Έτσι, πάμε. Είσαι σίγουρη? Ναι, σίγουρη. Ναι, έτσι, σίγουρη. Ναι, έτσι. Ωραία, ωραία. Πάμε να φύγουμε τώρα. Άντε, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κάντε πια και να περάσω. Χάρηκα. Τι σε έκανα, Παναγία μου. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Θα σου το πω. Αναστασία. 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 Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore no.